τέχνης και της μουσικής. Η Αθηνά, θεά της Σοφίας. Ο θείος Ανάοντας, θεός της θάλασσας. Εγώ, όχι. Δεν είχα μία ασχολία, όχι. Μισή ντουζίνα ασχολίες είχα. Ταχύδρα όμως τον Θεό. Ψυχοπομπός, θεός του εμπόρη, θεός του τζόγου, θεός των ζώων, θεός των κλεφτών. Λες και τάξινα όλη μέρα και δεν είχα να κάνω κάτι. Ερμή, πήγαινε από εδώ. Ερμή, πεντάξω από εκεί. Ερμή, ψοφολόγησα κάτι γριές. Τράπαδες πάνε. Κόλλο δεν έβαζα κάτω και όλοι οι άλλοι αράγουμε. Ο Άρης το μαλακιστήρι να παίζει στρατιωτάκια και να οργανώνει μάχες. Και μετά να τρέχω εγώ να μαζεύω στους νεκρούς να τους πάω κάτω. Η Αφροδίτη να κοιτιέται όλη μέρα στον καθρέφτη και μόλις της γυάλεις να σνίπως. Ερμακό, πες να του στείλεις ένα μήνυμα από μένα. Και να πάω μωρί, εγώ θα το πηδήξω. Και από την άλλη, ο μαλάκας ο Απόλλωνας όλη μέρα κράκα γκρούκα, κράκα γκρούκα με τη λύρα και να ερωτεύεται και να πλαντάζει το κλάμα. Ο Ξανθόπουλος της αρχαιότητας. Το τίμιο παιδί που το ξαπάρισαν όλες. Τι τραβήξαμε με την Κασάνδρα Δία μου. Δυο εβδομάδες έκλαιγε που το παράτησε και μετά θυμήθηκε ο ηλίθιος ότι είναι Θεός και την καταράστηκε. Και τώρα, τι κατάλαβε που το κοροϊδέψε. Την έσφαξε και τα μύστρα και συγχάσαμε με το παλιακό. Την έξυπος κάνει στις Κροάτες. Χειρότερη ήταν στην πραγματικότητα. Άσε τη Δάφνη. Τι τράβηξα εγώ για τη Δάφνη, κανείς δεν το ξέρει. Να του λέμε. Ρε δεν σε θέλει ρε το κορίτσι. Τίποτα αυτός εκεί. Θα την πάρω. Την αγαπώ. Ρε δεν σε θέλει ρε μαλάκα. Δεν το βλέπεις ρε πως κάνει τη μούρη της κάθε φορά. Εκεί αυτός. Την πήρε μια μέρα στο κυνήγι. Την είδε η μάνα της που από το τρέξιμο και γύρισε τον Usain Bolt. Και την έκανε φυτό. Και έγινε το δικό μας φυτό. Με τη Δάφνη πλέον. Λαντάς. Εγώ δεν τα ρωτήσω για την καρδιά. Στο σταυρό που σου κάνω, και δεν την πήγε χριστιανός έτσι, την από εδώ μεριά του Ολύμπου, εγώ την αποψήλωσα. Σου λέω ότι δεν έμεινε Δάφνη από τα Τέμπη μέχρι το Λιτόχωρο. Σου λέω ότι για τρεις αιώνες Δάφνη στις φακές του Πλαταμόνα δεν φάζανε. Και μην ακούς για ιερό φυτό και τέτοιες μαλακίες. Τρεις αιώνες κάναμε να δούμε Δάφνη στον Ολύμπο. Αχ, Όλυμπος. Τι το θυμήθηκα τώρα. Ηρεμή, πάνω απ' τα σύννεφα. Πιάτο όλη η Ελλάδα. Να ξυπνάς το πρωί και να πίνεις την αμβροσία σου. Με θέα τη Χαλκιδική. Τι τον έβιασε μετά τον άλλο και μας έδιωξε από την πάνω. Αλλά μαλάκες δεν ήμασταν. Καλά μας έκαναν οι χριστιανοί τελικά. Και σε περίμενα τόσες ώρες. Σκάσε, μιλάω. Τίποτα, Βασίλη μου, Ερμής, ξέρεις. Ναι, ρε Βασιλάκη, κάνε ρε κάτι εσύ εκεί που μπορείς, που έχεις και τα μέσα. Ότι σε ευχαριστώ. Τι, όχι μόνο στα δικά μου. Τα φιλιά μου στο Γρηγόρη μου και στο Γιαννάκη μου, ε. Τα φιλιά μου, Λεβέντη μου, τσάου. Ε, γεια, γεια. Πού μιλούσες? Με τον Άι Βασίλη. Το γνωστό από την Κεσαρία, τον Σάντα Κλάους εκ Βορειοπόλου. Τον δικό μου ηλίθεια, τι να τον κάνω τον άλλο. Και αυτό τον βρες. Να βρω βιβλία για τα σχολεία μου, οι συνορίες μου. Με αυτό την πίεση τη βγάζουν κάθε μέρα τα παιδάκια. Ε, και αυτός ως προστάτης παιδείας, είπε θα βοηθήσει μου εκεί τα μέσα. Μάλιστα. Και πού σκαλέσαι μόνο τόση ώρα και σε περιμένω. Έλα, σταμάτα. Είχαμε συνέδριο επάνω. Εσύ τι έκανες εδώ, με ποιον μιλούσες? Εδώ τα λέω με τους γύρω. Σαν πως αθυμούνται μετά τους είπα. Α, λέω να γράφω την αυτοβιογραφία μου, ε. Όλο μαλακίες λένε για μένα και κανείς δεν λέει την αλήθεια. Μέχρι και σειρά στην τηλεόραση με κάνατε. Ενώ εσείς,
Μια χαρά την έχετε βγάλει. Βίει τον Αγίο. Τέλος. Δεν το σταύρωσε το δικό σας με 15 διαφορετικούς τρόπους. Βγήκαν 4, είπανε το ίδιο πράγμα. Τέλος. Αυτά. Για εμάς, όποιος παπάρας θέλει την πετάει τη μαλακία του. Θα το σκεφτώ. Καλή ιδέα είναι. Για πες, πού ήσουν εσύ? Σου είπα, είχαμε συνέδριο επάνω. Συνέδριο. Περικοπές κι εσείς. Πλάκωσε το δουνουτού και στο παράδεισο. Άγιρε, για τη Δευτέρα παρουσία. Κάθε χρόνο δεν έχουμε το συνέδριο αυτό. Μα καλά, εσύ γιατί δεν ήρθες? Hey, psit, retired, δεν έχω πιστούς. Τι να έρθω να κάνω. Ήταν καλά στον κόσμο. Νομίζω ήταν οι μοίρες. Μόνες τους και πλέκανε σε μια γωνιά. Αλλά δεν ήταν και καλά. Α, γι' αυτό με παίρνει τηλέφωνο χτες η κλωθού. Και να ρωτιόμαι τι με θέλει βραδιά και κολόδια. Θα με επιδείξει πάρει παπάς. Για πες. Τον χάνουμε τον μάταιο του το πώς με επιτέλους. Χαζός είσαι. Ανανεώθηκε η σύμβαση με το δημόσιο για άλλα 1000 χρόνια. Τώρα που ο κόσμος πάει κατά διαόλου είναι η καλύτερη ευκαιρία για το μεγάλο. Δηλαδή. Παιδί μου, όσο ο κόσμος απομακρύνεται από εμάς, τόσο αυξάνονται οι θέσεις εργασίας και στον παράδεισο και εδώ στη γη παράλληλα. Άσε που υποπτεύομαι ότι έχει κλείσει μυστική συμφωνία με τον εξαποδό και ότι όλα αυτά είναι στη μένα. Sorry, ρε Φωτεινούλα, είχα πάει Άμστερνταμ το βράδυ με τον Διόνυσο. Ήπιαμε και κάτι μπάφους, έκοπη και κάτι τσίπουρα τώρα και δεν σου μπορεί πια. Δεν το πάμε άλλη μία. Αναρωτιέμαι πως υπήρξατε 2.500 χρόνια, κυρίες Θεοί. Λοιπόν! Όσο ο κόσμος γίνεται κόλλος, τόσο οι άνθρωποι θα στρέφονται ξανά στο μεγάλο. Και έχονται τα δάση. Έχουν σταγόνωθει και προσεύχονται. Του καβλώνικου Αμερικάνου να φοβαρδίσει, ξανά σταγόνωθα και προσευχές. Δουρουτού, χρεοκοπίες, πλημμύρες, σεισμοί, καταποτισμοί, ξανά σταγόνωθα και προσευχές. Τα πιασές. Κι ύστερα βγαίνει ο Πάπας Πατριάρχης και εσύ, και κάνουν λιτανίες και κλαίνε για το σωτηρίο των ανθρώπων και των ψυχών και γεμίζουν τα παγκάρια. Στημένα όλα δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν υποπέμουν. Αλλά πρέπει να αρχίσουν. Και κάθε πρώτη του μήνα που ανεβαίνει η αποστολή των Βελζεβούλιδων από κάτω, έρχονται τα χαλένη για χαρτογράφηση περιοχών και τα λέγει ψυχών. Περίεργο, δεν είναι. Με ένα email που δεν είναι όλα. Πάρε εσύ αυτού, να βάλω από αυτέ τι περιοχέ, τέλος. Αλλά και οι αυτοί, κάθε πρώτη του μήνα τσου, στο παράδεισο την πόρτα. Μάλλον στη μένα είναι κι αυτό. Αλλά τι να περιμένει τώρα. Στην Ελλάδα είμαστε. Σιγά μην βγάλει άκρη με τα στημένα. Έγινε τίποτα περίεργο. Τι να έγινε, μωρέ, τα συνηθισμένα. Πλακωνόταν ο Μωάμεθ με τους αγγέλους για το ποιος θα μιλήσει πρώτος. Ο μεγάλος πάλι δεν εμφανίστηκε. Ο Βούδα σε μία γωνιά. Ανεβαίνει ο Μωάμεθ επάνω και ξεκινάει το ίδιο τροπάρι όπως κάθε χρόνο. Και δεν είναι διοίκηση αυτή. Και οι πιστοί σας δεν αφήνουν σε ησυχία τους δικούς μας. Και πώς τους έχετε έτσι λάσκα τους αγίους σας. Και δεν είναι η κυβέρνηση αυτή. Και κάτι τέτοια. Εκτός θέματος πάλι. Μετά τα βάλαν κάτω. Είπαν υπέρ και κατά της δεύτερας παρουσίας. Αν πρέπει να γίνει τώρα και πέρασε ένα εξάμεινο έτσι. Πολύ με ζάλισε μου άμεθο όμως, ρε παιδάκι μου. Θα το σκεφτώ να πάω ξανά και το χρόνο. Τι περιμένεις από άνθρωπο που δεν τρώει γύρω. Πρέπει να δηλώσετε τα κίνητα που κοιτάς του λένε όνομά σας. Ποια κίνητα? Τους ναούς. Τους ναούς. Τους ναούς που σας έχουν απομείνει. Η Αθηνά τον Παρθενώνα, ο Απόλλωνας τους Δελφούς, ο Ποσειδώνας τον Σούνιο. Εσύ έχεις κανένα? Δεν ξέρω. Τι είναι, μωρί! Τα κράτη σπράττουν έσοδα από τους τουρίστες και οι εκκλησίες μας μένουν χωρίς επισκέπτες.
τόσες ωραίες εκκλησίες και μόνο τα καλοκαίρια πάντα ζευγαράκια και βγάζουν φωτογραφίες. Αγάπη μου, θα παντρευτούμε, θα πούμε πολύ ρομαντικά. Και εσάς, μιλούνια οι τουρίστες. Ρε μόνο στην Αγία Σοφιά πάνε τουρίστες και δεν υπάρχει Αγία Σοφία να πάρει τα κέρδη. Τα πήρε και ο μεγάλος ρε και σας φοβολόγησε. Αν δεν τα πληρώσετε στο τέλος του χρόνου, τα χαρακτηριστούν αφαίρετα και θα πληρώσετε πρόστιμο επί των τετραγωνικών, επί του συνόλου των επισκεπτών ετησίως. Σύνορα θα τα πάρει η εκκλησία και θα χτίσει νόρους εκεί όπως κάνουμε πάντα. Τι λέτε, στην Παναγία των Παρισίων δεν πηγαίνουν τουρίστες. Τόσα κέρδη εμείς πράγματα από την Ευρώπη. Ναι, αλλά τα παίρνει η Παναγία. Για τις μέρες της ήγησης έχει τα χρόνια. Δεν μένουν κέρδη στη θρησκεία. Ας από τώρα τελευταία δεν τα πάμε και πολύ καλά με τους καθολικούς. Και με τον Άγιο Πέτρο στο Βατικανό, αυτός δεν έχει το αφορολόγητο. Είσαι τρελός. Έχεις πάει στο Βατικανό τελευταία. Φρόνιο τα έχουν κάνει. Αλλά μέχρι και ο Άγιος Πέτρος έβαγε πόρτα από μόνο. Εδώ δεν μπορεί κανείς να μπει. Θα σε βγάλουμε και κέρδη. Για κάτσε να το δείξω στην ομάδα. Φίλε, από το που θα πληρώνουμε και κανένα τζάφια τώρα. Έλα, πατέρα. Τα μαθές. Ναι. Για πες ρε πατέρα, έχω ναούς εγώ. Πού θες να ξέρω ρε πατέρα αν έχει μείνει τίποτα. Αυτή σε λίγο θα με βάλει να πληρώνω για τα ταχυδρομεία επειδή έχω τη μούρη μου για σήμα. Για πες τώρα, έχω ναούς εγώ. Ιερά μόνο. Τα ιερά μετράνε. Μετράνε. Ναι ρε πατέρα, φτιάξε και μια λίστα να δεις τι μπορούμε να σώσουμε. Βρες εκεί και κάνα δικηγόρο, φοροτεχνικό, δεν ξέρω τι σκάτα θέλει και παίζει. Ναι, εντάξει, θα έρθω εδώ. Ναι, ρε πατέρα, καλά. Ναι, ρε πατέρα, τώρα γράμμαμε! Μεταφορικά! Λοιπόν, καλά. Άντε, γεια. Και αυτό θα είναι εφάπαξ ή αιτήσιο. Εφάπαξ, καλέ μου. Τα τετραγωνικά επί το μέσο ώρα του συνάλλου δεν επισκεπτά επίτανε των που λειτουργούν τουριστικά ενέσεις και το φίλου. Το λες με τόση ηρεμία, λες και ένα πόρτα φυσιολογικό ρε πούστη. Ευτυχώς δηλαδή που έβγαλα κάτι κοντρά προχθές που είχα πεταχθεί στο Las Vegas με τους άλλους. Πάμε στα καζίνο γυρίσαμε ρε! Όλα στα καζίνο ρε και στα πλαποτζίδικα είσαι ρε! Αφού σας το είχε απαγορεύσει να μεγαλώσει από αυτόν τον κόσμο λέμε! Ναι και εμείς σχεστήκαμε και μας πείραξε πολύ! Αφού με δώσεις τον τζόγο μου, τι θες να κάνω? Είναι στη φύση. Να κλέβεις τον κόσμο! Φυσικά! Και δεν κλέβουμε τον κόσμο! Τα καζίνο και τον ΟΠΑΠ κλέβουμε! Και σιγά μην κάτσω εγώ να ασχοληθώ με το τι λέει ο δικός σας. Ας έχασες, πολύ πλάκα είχε. Με ποιος είχες πάει? Με τον Θόρο και κάτι άλλους Σκανδιναβούς. Εφτά σε ρίμπιδες στην ρουλέτα, ε. Όλοι χάνανε και κέρδιζα εγώ. Να πατάει ο κρουπιέρι στο πετάλ, σουρουπ, να ξαναπετάω εγώ το μηδέν στο μπαλάκι. Το μηδέν στη ρουλέτα. Μετά άρεσε να με κοιτάνε και καλά, καλά και τι δεν έκανε. Αλλά να σου πω, εγώ δεν ξαναβγαίνω με τους καρναβούς. Γιατί? Δεν σταύρωσα ακόμη να παιδί. Είχε αλλάξει εκεί ο Θόρος σε ένα σαλόνι. Είδαν οι Αμερικλάνες ψηλό, ξανθό, γεροδεμένο. Και όλο το βράδυ ήταν από πάνω. Και πώς το κρατάς εσύ το σφυρί? Και πώς το κρατάς για να το πάρει ξανά έρχεται πίσω? Και ήταν ίδιο σαν την κατεμνήνα. Εσύ πού είσαι? Καλέ γιόρταζα. Δεν το ήξερες? Η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Και τι σχέση έχεις εσύ? Φωτεινή σε λέμε. Εγώ είμαι αυτή. Καλά ρε μαλάκα, τόσα χρόνια τώρα μαθαίνεις πότε γιορτάζω. Ναι. Τι Σαμαρίτιδος? Από τη Σαμάρια δεν είμαι ηλίθιε! Καταγωγή μου δεν είναι! Άσε με, Κυριακάτικα, να ξυπνάω τις αξιολογίες και τα θυμιατά και να τρέχω από εκκλησία σε εκκλησία και να μπουκώνω με τα δίδωρα. Το κεφάλι μου, ο, καζάνι, τα πόδια μου, να, τα χέρια μου, άλλα να μην μπορώ να σταθώ όλη την υπόλοιπη ημέρα μέσα στη μαστούρα. Ας τα σκατά! Σου λέω τυχερός είσαι που δεν έχετε πιστού, σου λέω. Μην το λες αυτό. Δεν ξέρεις τι ωραία που ήταν να ξέρεις ότι οι άνθρωποι εκεί κάτω γιόρταζαν για σένα. Η τσίχνα της θυσίες,
οι ύμνοι, οι χοροί. Αχ, μη μου τα θυμίζεις και θα με πιάσει νοσταλγία τώρα πάλι. Και φταίτε εσείς γι' αυτό! Εμείς, γιατί εμείς! Γιατί ο δικός σας ο πιτσιρικάς έβγαινε και έλεγε: μην πιστεύετε σε αυτούς τους θεούς! Δεν υπάρχουν, δεν δείχνουν, δεν κάνουν! Και ένας είναι μοναδικός θεός! Τι λες ρε κολόπεδα! Και εμείς τόσα χρόνια εκεί πάνω τι κάναμε, ρε! Σουντόκουλ ήταν! Θα άκουγαν αυτά τα ζώα οι άνθρωποι περί σωτηρίας των ψυχών, περί βασιλείας των ουρανών, περί αιώνιας ζωής. Έβλεπα και τον πατέρα μου που δεν είχε αφήσει θηλυκιά κατά κάποιον και μας την έκαναν σιγά σιγά λογικό είναι. Αχάριστα τα γιάννα. 2.500 χρόνια γλεντάγαμε μαζί τους, γελούσαμε μαζί τους, τους πηδούσαμε και μέσα σε 200 χρόνια μας ξέχασαν όλους. Πηδούσατε. Πηδούσες κι εσύ καλά. Τι υπονοείς. Δεν υπονοώ, ρωτάω στα ίσια. Πηδούσες κι εσύ. Αλλά γιατί για όλους ξέρουμε τα χαΐδια τους. Μέχρι και ο ύφεστος ρε πήδε για την Αφροδίτη ρε. Για σένα δεν ξέρουμε κάτι ερμάκο. Μήπως το πήγαινε στο χρώμα. Μου δεν πας στο διάλο. Τόσα παιδιά μου λοιπόν στα λιάντα. Μόνος μου. Επειδή δεν είναι γνωστά στην ιστορία τα κατορθώματά μου. Δεύτερο μου, οι ιστορικοί. Βλέπεις τα δικές που σου λέω. Οι χριστιανοί ιστορικοί μετέδωσαν στα παιδιά ότι εγώ ήμουν κλέφτης, άτιμος και πονηρός. Και για τον πατέρα μου και τον Απόλλωνα, μόνο τα γαμίσια τους έμεινα. Και για μένα έμειναν οι κλεψίες και οι παγαποντιές μου. Άσε χτύρι πια. Σου έχω πει χίλιες φορές ότι δεν φταίνει χριστιανοί για την εικόνα σας σήμερα. Ας γράφουν οι πιστοί σας ότι γράψατε για εμάς οι δικοί μας και δεν θα ήταν τόσο κουλουβάχαρα τα πράγματα. Πώς με τα καλά σου, ρε. Πώς χάθηκαν οι πιστοί μας και πώς χάθηκαν όλα τα αργία κείμενα. Ξύπνησε μια ωραία πρωία ο σοφός και είπε: άρχισε χτύρω λύπη, θα γίνω χριστιανός. Και κάψε όλα τα αρχαία κείμενα. Δεν έγινε μαζική εγκαθάριση από τους δικούς σας τους δικούς μας. Επειδή κοροϊδεύετε τους πιστούς, θα κοροϊδέψετε και εμάς τώρα, ρε. Έλεος με αυτή την καραμέλα. Τι γίνανε, ναοί. Τους γκρέμισαν οι χριστιανοί. Τι γίνανε κείμενα. Τα κάψαν οι χριστιανοί. Αν ήσασταν ισχυρή θρησκεία, δεν πηγούσατε, αγαπητέ μου, αλλά ο πιστός είχε βαρεθεί τον απόμακρο Θεό και ήθελε κάτι χειροπιαστό. Και να σου πω εγώ τώρα για την όλα τόσο κουλουβάχαλα για εσάς και ο καθένας γράφει το μακρύτη με τον ποτέρα μου συνάδει. Κατέβηκες, Κύριος, σαν καλός Θεός που είσαι, να πιάσεις τον Ισίωδο και κάθε Ισίωδο από τον νόμο, έτσι να. Και να του πεις, κάντε με να δώσω σου φίλεξω και λογάκια, να τα γράψω όπως είναι. Όχι, καθώς είναι εκεί, έλεγε ένα στη μαλακία του, την άκουγες, να κάνεις κάτι. Ένα ωραίο μεγάλος, ο δικός μας. Έστειλε τον αγγελάκο του στον Ιωάννη, πήγαν μαζί μέχρι την Πάτμο, κάτσανε, τα πάνε, να τα έτοιμα. Είχε στείλει και το περιστεράκι πιο πριν, να φωτίσει όλους τους υπόλοιπους και δεν υπάρχουν αλλαγές στον άλλο, παρά μόνο στη σύνταξη. Τώρα με ζαντίζεις και θα στα πω και θα πάρεις πάλι στο κρανίο. Τι λέει, για λέει, δεν θα ζαντιστώ. Αφού ξέρεις ότι όλα τα άλλαξαν οι χριστιανοί όταν γίνεται ανεξάρτητοι. Τι μου λες για θεούς και αγγέλους και τέτοια τώρα. Τι λέει. Θα σου κάνω παράδειγμα. Τον διάολο. Τον έχουμε δει και οι δύο από κοντά, έτσι δεν είναι. Τι σχέση έχει με το γιο μου τον Πάνα, μου λες. Τι εννοείς. Είναι τραγόμορφος παιδί μου. Όχι. Κρατάει την τρίνα του θιού μου. Όχι. Και δεν φταίμε εμείς γι' αυτό, ρε. Αυτό το βγάζουμε πιστή. Έλα και εσύ εκεί σου και μετά ψοφολόγησες και έλεγες από την άλλη και έλεγες πως είναι. Δεν ψοφολόγησα, χαμένε. Μαρτύρησα. Έστω. Όταν όμως ήρθες από εδώ και είδες πως είναι. Τι έκανες. Πού ήταν η θεϊκή παρέμβαση στις μαλακίες των πιστών σας. Τι φταίμε εμείς γι' αυτό, ρε. Δεν φταίμε εμείς οι χριστιανοί για αυτά που γράφουν. Οι χριστιανοί. Μωρή. Μέθησες από τη Θεία Κοινωνία μου προχτές και ακόμα σου χειρώ. Τι λες. Δεν φταίμε εμείς οι κακόμοιροι οι Άγιοι που τα έχουν κάνει κόλλο οι παπάδες κάτω. Κατάλαβα. Δηλαδή μέχρι να γίνεται ανεξάρτητη θρησκεία ήταν καλές οι θεϊκές παρεμβάσεις, θαύματα, όνειρα, οράματα και τα ρέστα. Τώρα που τα τρώτε καλά καλά από τους πιστούς σας,
Ας λένε ό,τι θέλουν, ε! Και μετά μου μιλάς για πρόσωπο Θεό. I like your hair. What? Ποια είναι αυτή, ρε! Let's drink and dip! Ουζό, τεμπέις, γίνεσαι ευτές. Πέις που θέλεις εσύ. Come on, get up. Who are you? I'm Alina. And who are you, darling? Και να σου πω, θα καταλάβεις το πολύ μπορεί να με περάσεις για μάρκα τσάντας. Be careful. I'm half Greek. I can understand what you're saying. Ναι, ναι. Το βλέπω, μωρή σκνίπα. Άσε το κοριτσάκι να φύγει. Με βλέπεις να την κρατάω. Let's go to Kolonaki. My friends are there. Άντε, πήγαινε και τάρθω κι εγώ, εντάξει. No, no, no. We'll go together. I'll stay here and wait for you. Ωραία, καλό με τα βρήκαμε. Σήκω, κορίτσι μου, να πας στην παρέα σου που σε περιμένει. They left me here. Take me to Kolonaki. Kolonaki, μωρή. Σκάτα τα έχεις κάνει όλα. Έλα, μωρέ, πέταξε το κορίτσι μέχρι το Kolonaki. Κρίμα είναι. Τι λες, μωρή. Σου είπα, ήμουν άλλος τελευταίος βράδυ. Πώς θα οδηγήσω. Από εδώ θα φύγω, θα φύγει η μαστούρα. Γιατί πήγα την πάσα τη μηχανή, πέταξε την, από τα άρθρα πώς ήρθες. Πήρε ταξί. Μαστουρωμένος εγώ. Η άλλα αυτή, οχτάρια θα κάνουμε στην Πειραιώς με τη μηχανή. Άσε που δεν έχω ανανεώσει και ταυτότητά μου. Έχω μία στο 78 που λέει μια μαθητής λυκείου. Εκέ! Τι εκέ ρε, σου μιλάμε για 50. Είπα μην ηλίθιοι άνθρωποι, αλλά όχι και έτσι. Excuse me, what about me? Και what about you, Βρεόρνιο. Είναι σε τύρλα καλά καλά και μετά την πληρώνω αυτό η Θεή. Γιάγι. Γιάγι. I don't fucking get what you're saying now. Ότι πριν τα καταλάβαινε όλα και τώρα το έχασε το παιδί. What? Όχι, με τα αγγλικά σου, μάθε ελληνικά. Τι θα γκέι, ναι, τα με πάω. Θα την πας. Όχι. Δεν θα την κάνεις να ξεμεθείς. Χωρίς προφορά ελληνικά. Και ξεμέθεις επιτέλους. Τι σκατά θέλεις. Δεν θέλεις ότι έχουμε αράξει. Αν θες πιες σουζάκι, τσιμπουράκι, ό,τι θες και κάτσε παρέα. Δεν θέλω να κάτσω. Θέλω να πάω στο Κολωνάκι να βρω κάτι φίλες που γνώρισα. Και το πρωί θα πάω στην Ακρόπολη και το απόγευμα θα πάρω το πλοίο για Μύκονο. Γιατί μας τα λες αυτά. Γιατί δεν έχω καμπάνω να τα πω. Με παράτησε όλα τα μυαλί και έφυγα. Και δεν ξέρω καν που είμαι. Και δεν έχω τηλέφωνο να τους πάρει και φοβάμαι ότι θα με ψάχνω. Κλάψα εσείς, αμέσως. Είπαμε, είμαι μαστουρωμένος ακόμα. Να περάσει τα άκρα για να την πάω. Να σου πω, κάτσε μια-δυο ώρες εδώ μαζί μας και στο τσιγουράκι σου και στο Κολωνάκι εγώ θα σε πάω και στην Ακρόπολη το πρωί θα σε πάω και θα σου πω και πώς χτίστηκε και όλες τις λεπτομέρειες, εντάξει. Και στις φίλες σου, μην ανησυχείς, τους έχει στείλει ήδη μήνυμα ότι είσαι καλά και θα τα πείτε το πρωί στο τσιγουράκι. Άμα θες εσύ, είσαι ψυχάρα, παιδί. Εμένα τόσες που κουβάλισα στον Άδη, κάτι πήρα και εγώ. Συγγνώμη, τι λέτε. Πώς ξέρεις εσύ τις φίλες μου και πότε τους έστειλες μήνυμα. Να, γλυκιά μου, έμπλεξες. Ξέρεις ποιοι είμαστε εμείς. Έλα, μωρέ, τις λέμε τώρα ποιοι είμαστε. Τις πετάς μια αμνησία το πρωί. Μια χαρά είμαστε! Συγγνώμη, τι λέτε. Ναι, ας αρχίσουμε με τα βασικά. Τι γλώσσα μιλάμε. Αγγλικά. Για πάρ' το πάλι από την αρχή, ελληνικά μιλάς. Α, και να θυμηθούν να τη γυρίσω στα αγγλικά το πρωί. Άστο μωρέ το κορίτσι να ξέρει και ελληνικά, αφού λέει, μα καταλαβαίνει. Εσένα τώρα, γιατί σε πιάνουν οι καλοσύνες σου με τέτοιες μαλακίες. Και όταν η άλλη κάνει και σε παρακαλώ εγώ να τη στείλει τι γράφει στο μουνί σου. Μιλάω εγώ ελληνικά. Μιλάω εγώ ελληνικά. Ίσο! Μιλάω ελληνικά! Καλά ρε παπάρα. Τι γύρισες που τη γύρισες. Γιατί με έκανες προσαρμοσμένη μετάφραση στα ελληνικά ρε. Απαιτήσου! Πώς γίνεται αυτό. Ποιοι είστε. Τον Ερμή. Τον αγγελιοφόρο των θεών. Τον ξέρεις.
από τη μυθολογία. Μην την κλάβεις αυτή τη λέξη! Μην την ξανακούσω! Μυθολογία και μαλακίες! Ιστορία! Σου μιλάω για παραμυθάκι, ρε! Σου μιλάω για την κόκκινη σκουφίτσα! Έλα, μωρό. That's my boy. Να σου πω! Την Αγία Φωτεινή που έδωσε νερό στο Χριστό σε ένα πηγάδι. Πίστεψε σε αυτόν. Κήρυξε το λόγο του. Γύρισε όλο τον κόσμο και την ονόμασαν Ισαπόστολο. Την ξέρεις? Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Πάρα, μωρή! Είμαι και δεσμός. Πάρα στο δίπλα. Αυτοί είμαστε. Ο Ερμής, ο αγγελιοφόρος των θεών, ψυχοπομπός, θεός του εμπορίου, etc. Και η Αγία Φωτεινή, η Ισαπόστολος και η Μεγαλομάρτυρα. Τελικά λέω να πάρω τη λεωφορείο και να πάω στην Αμόνα για να πάρω το μετρό. Είναι μακριά. Εκεί που τελειώνουν τα ελληνικά είναι η Ομόνια. Αλλά κάτσε κάτω. Μη με κάνεις να σε αναγκάσω. Γιατί δεν μας πιστεύεις, αφού κατά βάθος ξέρεις ότι σου λέμε την αλήθεια. Πόσα δάχτυλα είναι? Ένα, τρία, τρία, πέντε, δύο, ένα. Έλα, σταματήσεις τώρα! Πάρε. Πάρε, εδώ. Τι της είπες? Κάτι από Δηλαδή μου λέτε την αλήθεια? Όχι, πες με τρίλιζα. Λοιπόν, εμείς σου είπαμε ποιοι είμαστε. Δεν μας λες και εσύ το ονοματάκι σου? Ελίνα. Ελίνα Καράς, από τη Βοστόνη. Μέσα από τη Βοστόνη? Ναι. Wow. Και είσαι μέρες στην Ελλάδα. Το πρωί ήρθαμε με πλοίο από την Ιταλία. Κάτω μένα θα λέμε τώρα! Πέστε μου πώς γίνεται αυτό! Πώς γίνεται να υπάρχετε! Και πάνω απ' όλα τι κάνετε εσείς οι δυο μαζί! Γιατί απαγορεύετε να κάνουμε παρέα? Όχι, αλλά πώς γίνεται αυτό! Γνωριστήκαμε μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Θυμάστε ρε Φωτεινή, χεσμένη ήταν το δύο, μόλις είχε αγιάσει. Εμάς δεν μας συμπαθούσε καθόλου και τα είχε ψιλοπάρει κιόλας που μας έβριζε πριν και μας βρήκε μπροστά της μετά. Εμείς τότε κάναμε έδρες συνεχώς και με έστελνε συνέχεια στον παράδεισο του πατέρας μου και διαπραγματεύσεις. Και την είχα την εγκάθετη της σκεπτική μια μέρα και την πλησίασα. Μην κλέψεις τώρα. Τότε. Έχεις καμία γνώση μαζί? Έλα, δείξτε. Πήγαινε να που λες εγώ παράδεισο συνεχώς, την έβλεπα, αρχίσαμε να τα λέμε πιο ήρεμα και έδεσε το γλυκό. Τι λέτε? Άκου, παιδί μου. Ό,τι έχεις ακούσει είναι αλήθεια. Υπάρχει Θεός. Υπάρχει ο εξαποδός. Υπάρχουν και οι προηγούμενοι θεοί. Η θρησκεία είναι σαν τη διαφήμιση. Αν τσεπίσει, το αγοράζει. Απλά, στην περίπτωση τη δική μας, το κρατάς μια ζωή και το μεταβιβάζεις στα παιδιά σου. Και εγώ νόμιζα ότι ο Θεός είναι ένας. Μεταξύ μας. Και αυτός το ίδιο. Απλά του λέω την αλήθεια και την γραφή. Είναι και μεγάλο συμπληρία. Σταμάτα να κοροϊδεύεις εσύ! Η αλήθεια καλή μου είναι ότι όλοι θεΐζουμε ανάμεσά σας. Άλλο το εδώ, άλλο το εκεί. Και εμείς οι χριστιανοί καταλαβαίνουμε και με τον παράδοσο για λίγο. Απλά εσείς δεν μας βλέπετε. Σαν τους βουλευτές στη Βουλή. Και δηλαδή, εσύ τώρα είσαι ο Θεός Ερμής? Όχι. Είσαι στην κάθε κάμερα και σου κάνουμε πλάκα. Σμάι! Δεν μοιάζεις όμως καθόλου με τα γάλματα. Είσαι εσύ ο Ερμής του Πραξιτέλη. Γιατί, πολλά στο Πραξιτέλη και δεν το θυμάμαι.
Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφουν οι μύθοι. Τα έπη, οι τραγωδίες. Έχεις εσύ αλαβάστρινο στήθος, σμιλευμένους γοφούς. Αυτή την τέλεια ομορφιά των αρχαίων θεών που όλοι ξέρουμε. Και σε ξαναρωτά, πώς άρασε κανέναν και δεν το θυμάμαι. Τι φταίω εγώ άμα σε βλέπανε έτσι τότε οι γλύπτες. Γιατί, νομίζω ότι έχει καμία σχέση ο Χριστός με τις εικόνες. Γιατί ρε, πώς είπα. Βέβαια. 20 χρόνια Τζεφιρέλη, κατεβάσμα, έχεις ξεχάσει τους. Δεν το μαλάκα, ούτε 2 λεπτά δεν μου δώσες το έργο. Και εσύ, τι σχέση έχεις με την εικόνα που μου έδειξες πριν. Βασικά αυτή δεν είναι η πραγματική μου μορφή. Πριν από αιώνες που οι άνθρωποι ήταν πιο πιστοί, ο μεγάλος ο δικός μας αποφάσισε να κάνει ένα δώρο στους ενάρετους. Όσοι λοιπόν ήταν ταγμένοι σε έναν Άγιο ή στα τελευταία τους παρακαλούσαν κάποιον Άγιο, όταν ο ενάρετος πέθανε, τότε ο Άγιος αυτός έπαιρνε προς τιμή του νεκρού την μορφή του. Σκάσε, ποιο το ξεφτύλισες. Δεν κατάλαβα. Ναι, watch me. Πιστός γιοκ. Εγώ μορφή του. Δώρο από πάνω σε αυτόν. Και γε! Να δεις τους μισούς να γίνουν κρυές. Κούστα μπλούζα με τσεμπέρι να πεθάνε στα γένια. Και πόσο καιρό έχεις αυτή τη μορφή. 20 χρόνια, 5 μέρες και 17 μήνες. Και αυτός έχει ξεκολουθεί στα γέλια. Είστε με τα καλά σας. Η γυναίκα αυτή πίστευε σε σένα μέχρι που πέθανε. Όλη της η ζωή και όλη της η αγάπη ήταν αφιερωμένη στον Θεό. Και εσείς γελάτε και παίζετε. Αγούνε αστείο, καλή μου, τι θες να κάνουμε. Σου λέω, φούστα, μπλούζα, τσεμπέρι. Κάνει κάτι τέτοιο δικός του και δεν μας μένει άντρα από τα γέννη. Και ο Θεός πώς είναι, τον έχετε δει. Α, ναι, καλά σώθηκες τώρα. Μόνο οι μεγάλοι Άγιοι τον έχουν δει και οι Απόστολοι. Και αυτοί όταν πήραν το χρήσμα. Μετά ξανακλείστηκε στο σπίτι του, βλέπει τον κόσμο από βίντεο γκολ και παίζει προ με τα χερουβή. Και εσείς, οι Ολύμπιοι, τι κάνετε τόσο χρόνια, πώς επιβιώνετε. Δεν είμαστε καλοί. Τι επιβιώνουμε. Άρα ξανά. Αραιάκια που υπάρχουν κάτι πιστοί που μας θυμούν και μας νοψάζουν, αλλά είναι σαν ψήθυροι με τους αυτιά μας. 2 χιλιετίες κοροβάρι μας σου λέει κάτι. Και γιατί δεν κάνετε κάτι για να δείξετε ότι υπάρχετε. Γιατί αφήνετε τους πιστούς στο έλεος των κατηχητικών, του γκουρού, του κάθε τρελού που είπε ότι είναι το Θεό και του μίλησε. Αυτή είναι η πολιτική των Θεών. Άσε τους πιστούς να κλάψουν. Συγγνώμη, αυτή είναι η πολιτική του δικού σου. Εμείς πιάσαμε. Όταν οι χριστιανοί άρχισαν να καίνε ναούς και να απαγορεύουν τη θρησκεία τη δική μας, εμείς δεν μπορούσαμε πλέον να κάνουμε τίποτα. Χάθηκαν οι ναοί, χάθηκαν οι ιερείς, χάθηκε η θρησκεία μας. Ο Θεός μας επέβαλε κάποιους όρους. Πού δεν τους στηρίζει κανείς. Γιατί δεν τους στηρίζετε εσείς. Για πες μου τώρα εσύ. Νηστεύεις τη μεγάλη εβδομάδα. Γιατί να νηστέψω αφού ήδη έχω αγιάσει. Δεν είμαι σπίτι πλέον να παίζω το παιχνίδι του κανόνα. Συγγνώμη. Θέλετε να πείτε ότι εμείς υπάρχουμε για να παίζετε εσείς μαζί μας. Και ναι και όχι. Η επέμβαση... Πώς το πω τώρα. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Η ύπαρξη σε κάθε θρησκεία οφείλεται στην επέμβαση κάποιου θεού. Τι νόμιζες δηλαδή, σας τεστάρουμε, σας φέρνουμε στα άκρα για να δούμε πόσο πιστοί είστε και πόσο ακόμα μπορείτε να αντέξετε. Και μετά, ψοφάμε στα γέλια βέβαια. Και τα αποδίδετε όλα στην άτιμη την τύχη, στα ζώδια και ότι... και στον λόγο του Μέρφη.
Για παράδειγμα, έχεις φάει την καψούλα της ζωής σου. Και αυτό σε παρατάει. Κλαις! Κομπάγες! Τι πιέσαι! Κάνεις πίνες! Το ξεπεράσεις και τελικά... Το ξεπερνάς. Και πάνω που έχεις βρει κάποιον άλλο και στρώνει η ζωή σου, σε παίρνει τηλέφωνο ο πρώην και σου κάνει το μυαλό μπλεντα. Και λένε ότι έπιασε το φτύσιμο που του ρίχνει. Άλλο. Ψάχνεις για δουλειά 3 χρόνια. Έχεις πάρει πτυχία. Μετά πτυχία κάνω. Έχεις μοιράσει βιογραφικά σε όλη την Ελλάδα. Έχεις δώσει πιο πολλές συνεντεύξεις ακόμα και από το Καλάτι. Και πάνω που βρίσκεις μία δουλίτσα και υπογράφεις τη σύμβαση, σε παίρνουν από 3 ακόμα εταιρείες γιατί τους ενδιαφέρεις. Ψωνίζεσαι εσύ. Παρετείς από τη δουλειά σου. Πας στις συνεντεύξεις. Δεν σε παίρνουν. Και καταλήγεις και πάλι άνεργη. Και τα αποδίδεται όλα στην άτιμη την τύχη, στα άστρα και ότι ήταν ανάδραπος ο πλανήτης του κυρίου δίπλα σου. Νο. Εμείς είμαστε. Βασικά ο δικός μας. Αλλά καμιά φορά βάζουμε κι εμείς λίγο το δαχτυλάκι μας για πλάκι. Είσαι ψευδός. Πιο πολλές πιθανότητες υπάρχουν να σε λένε ξέρεξε πάνω και. Δεν μπορείς να πεις το ρο. Θα σε λένε αργύρι. Είσαι καραφλός και στο κεφάλι σου δεν υπάρχουν τετρίχα. Στο σώμα θες επίθυκο. Παλεύεις μια πάρα πολύ ωραία κόμενα να ζήσεις κατόπασο. Η κόρη θα βγει για εσύ. Κακό. Έκανες τη μαλακία και ψήφισες πρόκριση Πασόκ για να σε πω στο δημόσιο. Εφέτος θα απολυθείς και από τους πρώτους κοινούς. Κατάλαβες. Μα ο Θεός λέει ότι είναι πανάγαθος. Ποιος από όλους. Α, το ναι, βέβαια, έτσι. Δεν στέκει όμως. Τι δεν στέκει. Πώς γίνεται να είναι πανάγαθος και να δέχεται τον κόσμο έτσι όπως είναι. Γιατί δέχεται να παίζετε μαζί μας. Πώς γίνεται για παράδειγμα να σκότωσε όλα τα πρωτότυπα παιδιά των Αιγυπτίων για να βγάλει τους Εβραίους από την Αίγυπτο και μετά από χιλιετίες άφησε τον Χίτλερ να εξολοθρεύσει το μισό του έθνος. Άμα εδώ σε θέλω από την ημέρα. Και εσύ τέρνον βρούτε. Τον βρούτο να τον αφήσεις εσύ. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα είχαμε Αύγουστο σήμερα. Για πάντα στο κορίτσι μας. Μα είναι προφανές. Έστειλε το γιο του στη γη και οι Εβραίοι το σταύρωσαν. Και αν έχεις προσέξει, ο Θεός μόνο στην Παλαιά Διαθήκη επενεύει. Αφού έδωσε την αλήθεια στους πιστούς, τους άφησε να επιλέξουν. Άρα δεν είναι πανάγαθος. Είναι εκδικητικός και δεν διαφέρει σε τίποτα από τους ανθρώπους. Πες τη στα, δεν με ακούει εμένα. Και εσείς, τι κάνατε εσείς για τους ανθρώπους. Απαιτούσατε το σεβασμό τους, αλλά την ίδια στιγμή τους κοροϊδεύατε με στα μούτρα τους. Και αν γύριζε να πει κανείς τίποτα για σένα και το σόι σου, όλη η οργή σας έπεφτε πάνω του. Η Αράχνη είπε ότι ήφαινε πιο καλά και από την Αθηνά και η άλλη την έκανε έντομο και ήταν και η θεά της Σοφίας. Η Λιώδη είπε ότι είναι πιο ευτυχισμένη μάνα και από την Λιτό και πήγαν από όλα μας και Άρτεμις και σφάξαν τα παιδιά μπροστά στα μάτια της. Αυτό ήταν η αγάπη σας για τους ανθρώπους. Εγώ ξέρω τη θρησκεία στο σεβασμό μόνο με το φόβο του κερδίζει. Να σου πω μόλι. Μαζί με τη γλώσσα. Πού τα παγκέλνει η ιστορία. Να σου πω, κοριτσάκι μου! Σου δίνει την ευκαιρία να λάβεις απαντήσεις για τα πιο ανταπάτητα ερωτήματα των φνητών! Και εσύ κάνεις και μας βρίζεις! Αφού του πεις να μου ρίξει αμνησία μετά. Δεν θα θυμάμαι τίποτα. Κι αν δεν την ρίξω, αν αντί να σου ρίξω αμνησία, σου δώσουμε όλα όσα ποθείς, υλικά και γνώσεις, τι θα τα κάνεις. Θα πιστέψεις σε κάποιον από εμάς όπως εμείς το θέλουμε. Ή θα μας αποδείξει ότι οι άνθρωποι είστε αχάριστοι και σας αξίζει αυτός ο κόσμος έτσι όπως είναι. Για την εικόνα σας δεν λέτε ότι είμαστε. Άρα εσείς μας κάνατε έτσι. Τα βλέπεις τα χάρια του δικού σας. Σούζα τους είχαμε εμείς. Κατ' εικόνα και ομοίωση είστε. Αλλά έχετε και το δικαίωμα που δεν σας έδωσαν ποτέ οι παλιοί. Να επιλέξετε ό,τι θέλετε. Να λέτε ελεύθερα ό,τι θέλετε. Και να πιστεύετε. Ναι, και το αποτέλεσμα φυσικά να είναι η κόλαση. Αν πεις την αλήθεια, να τιμωρείς αιώνια.
ή αν πιστεύεις ό,τι θες, όπως λες, και αυτό δεν είναι ο Θεός σου, να τιμωρήσει και πάλι αιώνια. Και μιας και είπα αιώνια, ισχύει η προσφορά σου, έτσι. Στο τέλος. Ωραία. Μιας και είπα αιώνια, η μετεσάρκωση και η μεταψύχωση ισχύουν. Αυτά τα έχει αναλάβει ο Βούδας και η θεή από εκεί. Εμείς δεν ασχολούμαστε. Γι' αυτό ενέργειες εκατομμύρια Κινέζικα. Πού θα τους βάλω ρε τόσους. Στείλ τους μόνο πάλι πίσω τα κάνουμε. Όπα, για κάτσε. Δηλαδή, υπάρχει και Βούδας, υπάρχει και Μωάμεθ και όλοι εσείς μαζί. Φυσικά και υπάρχουν. Απλά ασχολούνται με τις περιοχές τους. Ο Μωάμεθ που και που κάνει κάτι γιουρούσια στις περιοχές μας. Αλλά να είναι καλά το ΝΑΤΟ. Και ο διάολος πως υπάρχει. Είναι που τους λένε. Μπορείστε που στα έλεγα. Για πες την αλήθεια τώρα στο κορίτσι. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που έχετε για τον ένα εξ από εδώ δεν είναι η πραγματική τουλάχιστον εξωτερικά. Γιατί εσωτερικά είναι ίδιος και απαράλλακτος και δεν θέλω κουβέντα. Δηλαδή πώς είναι. Βάλε στο μυαλό σου κάτι μεταξύ του Brad Pitt στο Meet Joe Black και του Al Pacino στο δικηγόρο του Διαβόλου. Είναι ψιλοψωνάρα με τη δημόσια εικόνα. Τόσο που λέγεται ότι σε όλα τα σενάρια του Hollywood που τον παρουσιάζουν επεμβαίνει ο ίδιος προσωπικά. Και ο κόσμος, αφού όλοι υπάρχετε, πώς έγινε, ποιος τον έφτιαξε. Φίλε κοπέλα, εδώ δεν ξέρουμε εμείς οι ίδιοι ποιος έφτιαξε τον κόσμο, ας πούμε εσένα. Δεν ξέρετε. Πώς εσείς οι θνητοί αναρωτιέστε αν υπάρχει Θεός. Έτσι και εμείς οι θνητοί αναρωτιόμαστε ποιος έφτιαξε τον κόσμο. Μα ο κόσμος όπως αυτός αποδεδειγμένα υπάρχει εκατομμύρια χρόνια. Εσείς υπάρχετε τα τελευταία 3-5.000 χρόνια. Πιο πριν. Πρέπει να υπήρχε προηγούμενη κυβέρνηση τότε. Αλλά κανείς δεν μας λέει την αλήθεια. Και όταν ρωτήσω την προηγιά μου τη Γαία να μου πει, μου λέγε την ιστορία με τον παππού τον Κρόνο και τους Τιτάνες και σου ξουμούξου μανταλάκια. Τα ίδια πράγματα δηλαδή. Τώρα τελευταία έχει ανακαλύψει κάτι ο Γιακόπου. Αλλά δεν ξέρω αν αυτά. Ο κόσμος φτιάχτηκε από τον Θεό! Αυτό λέω και εγώ. Αλλά από ποιον Θεό? Τώρα θα μου πεις εσύ για τον Αδάμ και την Εύα και τον Μήλο. Φυσικά, θες να φωνάξω και τον Αδάμ. Αφού είναι αποδεδειγμένη εξέλιξη του ανθρώπου από τον πίθηκο. Τον έχεις δει καλό με τον Αδάμ πως είναι. Σαν πίθηκη είναι. Πάντως να ξέρεις ότι αυτά είναι μαλακίες του Δαρβίν. Φυσικά! Δεν υπήρξε εξέλιξη από τον πίθηκο! Απλά οι συνθήκες ζωής παλαιότερα πετούσαν περισσότερη τρίχα. Όταν όμως ο άνθρωπος ανακάλυψε τα ρούχα και σταμάτησε να ψάχνει στο χώμα την τροφή του, εξελίχθηκε το είδος του. Αλλά αν και πίθηκο το πάρω! Πώς θα προσαρμόσατε πάλι έτσι εσείς οι χριστιανοί, είναι απίστευτο. 300 χρόνια πριν τους καίγατε αυτούς που τα λέγανε αυτά και τώρα λέτε τα ίδια. Μα αυτό θα πει εξέλιξη. Όχι εξέλιξη. Προσαρμογή σε νέα δεδομένα, πες καλύτερα. Πάντα ο χριστιανισμός αυτό έκανε. Κοίταξε. Οι χριστιανοί είναι σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το ξέρει. Όχι. Καλά κάνεις. Γι' αυτό όλα τα έκαναν οι Έλληνες. Και για τους χριστιανούς όλα τα έκανε ο Θεός. Πήρε φωκέ το δάσος. Ο Θεός το έκανε. Ψόφισε κατά. Θεού θέλει. Έγινε πόλεμος και πέθαναν χιλιάδες. Ο Θεός θα τιμωρήσει τους κακούς στον άλλο κόσμο. Κατάλαβες? Ναι, καλά. Όπως εσείς με το δίκιο και τους κεραυνούς. Και ο Γεωργιάδης που κολλάει. Γι' αυτό, παιδί μου, όλα τα έκαναν οι Έλληνες. Διαστημόπλοια. Οι Έλληνες. Την Αμερική. Οι Έλληνες. Η Ινδία. Ελληνική. Ενδία. Η Ιαπωνία. Ελληνική. Από Ιωνία. Μέχρι και το Θιβέτ. Το Θιβέτ. Τι το Θιβέτ. Θείων ιδεών βασίλειων Ελληνοτρόπαιων.
Δηλαδή όταν πήγε, δεν πήξα. Και ο παράδεισος πώς είναι. Βαρετός. Ένας τεράστιος κήπος είναι, που ό,τι έχει να κάνει με μήλο απαγορεύεται. Ας τον να λέει. Τι ας τον να λέει, ρε. Δεν θα λόγω κρίνανε το πέμπτο στοιχείο, επειδή έπαιξε η Μίλα Γιώβοβιτς. Μαλακίες. Ο παράδεισος δεν είναι υλικός. Είναι η χαρά. Η αίσθηση αγαλίασης που νιώθουν οι πιστοί ότι ανταμείφθηκαν οι κόποι μιας ζωής. Κήπος είναι και άσχετα το να λέει τις απελευθερίες σοφίες της. Αν μπορούσες να το μιλήσεις και εσύ να συμφωνούσες. Βάλε στο μυαλό σου κάτι σαν το Αττικό Πάρκο. Κυριακή από. Δέντρα, ζώα και άνθρωποι όλα μαζί σε ένα. Πάντως θα παρανέσκησε προκατηλημένος να μαζί μας και θα σ' αφήνει ο μεγάλος να τζογάρεις. Θα παραλέω. Δεν προσαρμόσαστες τα πάντα ανάλογα με τις συνθήκες της εποχής. Οι αρχαίοι έλεγαν ότι η γη είναι στρογγυλή για ελλειψοειδή κίνηση των πλανητών, μέχρι και ότι η γη κάνει ελλειψοειδή κίνηση κάτι. Και όταν οι χριστιανοί τα αναλάβανε τα πάντα, τότε όλα άλλαξαν. Κάνω λάθος. Γιατί δικάστηκε ο Γαλιλαίος? Για κάτι που είχε πει η Πατία χίλια χρόνια πριν και τη σκοτώσαν οι χριστιανοί. Και τώρα που οι αποδείξεις είναι ακλόνητες, η Εκκλησία συμβιβάστηκε. Συγγνώμη, αλλά έχει δίκιο. Μέχρι που ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι, οι παπάδες έλεγαν ότι αυτά είναι πράγματα του σατανά. Το ξέρω γιατί αυτά έλεγε και ο παππούς μου. Δεν μπόρεσε να δεχτεί ότι ο άνθρωπος θα πάει σε άλλο πλανήτη. Σχετικό βέβαια αν πήγα στο φεγγάρι τότε, πιο μετά η Αμερικλάνια. Τι εννοείς? Ενώ ήταν χάλια σκηνοθεσία κάτω, θα σβάζανε καλύτερα τον Λούκας να το σκηνοθετήσει το ρεγάκι. Μιας και είπε Λούκας, για πες. Το σύμπαν το δημιούργησε ο Θεός, σωστά? Hello! Άρα, δέχεσαι ότι υπάρχουν εκατομμύρια πλανήτες σαν το δικό μας. Ακριβώς. Μόνο στο δικό μας πλανήτη υπάρχει ζωή. Στους άλλους τι γίνεται? Ό,τι και εδώ. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ και μιλάμε μαζί σου. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε και σε χιλιάδες άλλους πλανήτες και κάνουμε ανάλογα πράγματα. Δηλαδή, δέχεστε ότι υπάρχουν εξωγήινοι? Φυσικά και υπάρχουν! Απλά οι άνθρωποι δεν είστε ακόμα προετοιμασμένοι να το αποδεχτείτε. Δεν μπορείτε να κατανοήσετε δηλαδή ότι τα πράγματα δεν έχουν μόνο την οπτική γωνία που εσείς βλέπετε. Δεν μπορείτε να κατανοήσετε ότι υπάρχει άλλη ζωή σε άλλους πλανήτες και ότι απλά είναι διαφορετικού τύπου, άλλης διάστασης. Και ότι εσείς δεν έχετε την ικανότητα να αντιληφθείτε. Θεωρείτε δηλαδή δεδομένο ότι όλοι οι εξωγήινοι θα έχουν ανθρώπινη μορφή και κάποιοι μπορεί να είναι τερατόμορφοι. Δηλαδή πώς είναι? Δεν μπορώ να τους περιγράψω, γιατί δεν υπάρχουν οι έννοιες και οι λέξεις σε καμία γλώσσα σας. Όπως δεν μπορώ να περιγράψω και σε πολλούς από αυτούς την ύπαρξη της δίκης. Δέξου απλά ότι υπάρχουν και ότι κάποιος δεν μπορείς να τους δεις. Πες απλά ότι είναι σαν διάσταση. Δηλαδή υπάρχει και το άπειρο του σύμπαντος. Ναι. Και πού τελειώνει το άπειρο? Δηλαδή πού φτάνει το άπειρο? Τι πού φτάνει? Στο άπειρο! Ναι, αλλά πού! Τι πού μωρή! Σου είπα στο άπειρο! 1, 2, 5, 10, 100, 500, 1000, 1 εκατομμύριο, άπειρο! Τι να καταλαβαίνεις! Και όλα αυτά που λέγονται τις συνωμοσίες για την έλευση άλλων πολιτισμών, ο Νοστράδαμος, η δευτέρα παρουσία... Τα έχετε κάνει σαλάτα μέσα στο μυαλό σας οι άνθρωποι. Έχετε πάρει ό,τι θεωρία συνωμοσίας υπάρχει. Τις βάλατε στο μπλέντερ και βγάλατε με αποδείξεις όλος περιέργως το τέλος του κόσμου σας. Γιατί θέλετε να μάθετε τόσο πολύ να έρθει το τέλος του κόσμου, δεν μπορώ να καταλάβω. Μην βγείτε μια καταδρομή του σινεμά, νούμερο ένα στο box office. Με ποιο τραγουδάκι, σούξε! Ορίστε! Δεν καθέσαιρεις το Ιούλη, ήταν να καταμάστα μες την εκκλήξη του Αυγούστου να καταστρεφόμαστε. Ή το άλλο!
ανησυχείς πάντως. Σήμερα έμαθα κι εγώ ότι πήρε παράταση για αλλαγή και για χρόνια. Τελικά ζούμε στο σκοτάδι, άνθρωποι. Γίνονται τόσα γύρω μας και το μόνο που μας νοιάζει είναι πώς θα ντυθούμε, πώς θα διασκεδάσουμε, πώς θα αρπάξουμε από τον άλλο. Τόση πόλεμη στον κόσμο για το χτύπημα. Όχι, για το χτύπημα. Στο όνομα του Θεού έγιναν οι πιο πολλοί. Άρχισες πάλι τις μαλακίες σου. Γιατί, ψέματα λέω, πως οι πόλεμοι έγιναν στο όνομα του Θεού. Και φταίμε εμείς γι' αυτό. Οι αλήθειοι άνθρωποι φταίνε που σφάζονται μεταξύ τους. Επί ημερών μας, οι άνθρωποι δεν σφάζονταν για την πίστη, γιατί ήταν κοινή σχεδόν σε όλους. Ναι, ξέχασα. Σφάζονταν για την ωραία Ελένη τότε. Τουλάχιστον ο Θεός δεν παίζει με τους ανθρώπους. Τους αφήνει στην ησυχία τους να επιλέξουν. Δεν του κάνω σε να τιμωρήσει κάποιον έτσι επειδή ξύπνησε στραβά και να την αγκέται μια ζωή αυτός και τα μαθιά του. Εμείς τουλάχιστον ήμασταν εκεί με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Μέχρι και στην Τρία εκεί ήμασταν. Εσείς πού ήσασταν όταν σφάζονταν χριστιανοί και μουσουλμάνοι, χριστιανοί μεταξύ τους στο όνομα του Θεού, τι κάνατε? Έχετε τρελαθεί και οι δυο σας. Είστε θεοί εσείς ή παιδάκια του δημοτικού. Μαλώνετε για το ποιος είναι καλύτερος. Για ανθρώπινες ζωές μιλάμε, δεν είναι ποδοσφαιρικοί αγώνες. Ζήσε και εσύ καλή μου 2.000 χρόνια και έτσι καταβλέπεις μετά. Μίλησες για σεβασμό προς τον Θεό κάποια στιγμή. Σε ποιον Θεό? Σε εσάς, μια θρησκεία δίχως νόημα? Ή σε εσάς, μια θρησκεία εγκλωβισμένη σε προκαταλήψεις, σε δοκιμασίες δίχως αγάπη? Θρησκεία δίχως νόημα, εμείς. Ό,τι είσαι αυτή τη στιγμή, ό,τι πιστεύεις, ό,τι υπάρχει γύρω σου, οφείλεται σε εμάς. Γιατί ο πατέρας μου είχε δύο ονόματα Ζεύς και Δίας? Γιατί ήταν η ζεύξη και η διαίρεση, η ένωση και η διάσπαση, τα πάντα και το τίποτα. Όλοι εμείς αποτελούσαμε αυτόν τον κόσμο. Η αγάπη, ο θάνατος, η φύση, η μουσική, η επιστήμη. Ποιος άλλος Θεός αγάπησε τον άνθρωπο τόσο πολύ που έγινε ένα με αυτό? Ποιος άλλος Θεός ερωτεύτηκε τον άνθρωπο? Γέλασε μαζί του, έζησε μαζί του, πόνεσε μαζί του. Ποιος? Ο δικός μου μήπως? Ο Χριστός πέθανε για τον άνθρωπο. Ποια θρησκεία δίχως αγάπη, που το μόνο που δίδαξε και διδάξαμε κι εμείς αργότερα ήταν η αγάπη. Αυτός κι αν αγάπησε τον άνθρωπο και πέθανε. Για τον άνθρωπο ή για να ζήσει ο άνθρωπος σύμφωνα με τα όσα είπε αυτός? Και γιατί να νιώθω τύψεις για τα όσα αισθάνομαι? Γιατί να νιώθω τύψεις για τα όσα η ίδια η φύση, άρα εσείς με κάνετε να νιώθω? Στο κολέγιο είχα σχέση με μια φίλη μου. Δεν είμαι λεσβία ούτε αυτή, να έτσι μας βγήκε. Ήμουν ερωτευμένη μαζί της. Ένιωθα όμορφο μαζί της. Υπήρχε αγάπη, αισθήματα και την αγαπάω ακόμα. Γιατί αυτό να είναι καταδικασμένο σαν αμαρτία από την θρησκεία σας? Να θερμάνουν συγχαρητήρια. Εμείς αυτά δεν τα καταδικάζουμε, αλλά ξέρει. Γιατί δεν είναι φυσιολογικό! Γιατί το σώμα σου είναι ναός του Κυρίου. Γιατί πρέπει να αποδείξεις την πίστη σου σε αυτό και μετά θα ζήσεις μια αιώνια ζωή όπως εμείς. Τυφοπλησίες! Ό,τι σου δίνει η φύση είναι φυσιολογικό. Από την πιο περίεργη επιθυμία μέχρι τους καρπούς της. Και γιατί δεν έχω δοτύψεις για τις σκέψεις μου, για τις ορμές μου, για τα πάθη μου? Και δεν έχω όρεξη να παίξω το παιχνίδι του Θεού όπως λες, να αντιστέκομαι σε αυτά που η ίδια η φύση μου δίνει και εσείς ονομάσατε πειρασμούς. Σε αυτό τουλάχιστον οι παλιοί θεοί ήταν καλύτεροι. Κερδίζω μια πιστή σιγά-σιγά. Χωρίς να κάνω κάτι. Ναι, σιγά μην πιστέψω σε εσάς. Αυτό μας έλειπε να ξαναγίνει ο κόσμος ειδωλολάτρες. Χα! Γιατί τώρα τι είστε? Κλαίτε μπροστά στις εικόνες και τις θαυμάσετε σαν Θεό. Θεωρείτε τις εικόνες θαυματουργές. Και όχι το Θεό. Και το Θεό τον έχετε χεσμένο. Και ο Θεός είναι δίπλα σας. Πίστεψε στο Θεό. Πίστεψε σε αυτό στην τελική. Πίστεψε σε όποιον άλλο Θεό θέλεις. Απλά δείξε μας ότι έχεις πίστη. Αυτό θέλουμε. Δεν είμαστε μέσα σου. Γιατί? Αν δεν σας έβλεπα δεν θα ήξερα ποτέ την ύπαρξή σας. Να πιστέψω λοιπόν στο Θεό, να αφιερώσω όλη μου τη ζωή σε κάτι που δεν ξέρω ότι υπάρχει. Τώρα όμως ξέρεις. Ναι, για να πιστέψω όμως μου αποδείξατε ότι υπάρχετε. Και δεν με έπεισες με τα όσα μου είπες, με κάνατε με κάποιο τρόπο να σας πιστέψω για να περάσει η ώρα σας. Αφού λοιπόν υπάρχετε, γιατί δεν το αποδεικνύετε? Τι να το κάνω αν δάκρυσε η εικόνα της Παναγίας ή αν μάτωσε το άθαλμα του Χριστού?
Τι να το κάνουν αν φύτρωσε δέντρο στα κεραμίδια της εκκλησίας, τι να τα κάνουν τα θαύματα όταν γίνονται γενοκτονίες στον κόσμο ή όταν ο καρκίνος και το AIDS τερίζει. Αφού λοιπόν υπάρχετε, γιατί δεν επεμβαίνετε στο άδικο, γιατί δεν κάνετε αυτόν τον κόσμο καλύτερο. Θα μπορούσε να είναι, το είπαμε και πριν. Ο Κύριος σας έδειξε με ποιον τρόπο θα είναι τέλειος ο κόσμος σας. Με τα θαύματα του αυτά, απλά υπενθυμίζει την ύπαρξή του. Εσείς έχετε την επιλογή. Δεν θέλω την επιλογή, θέλω το δίκαιο. Εδώ στον κόσμο αυτό δεν τιμωρήθηκε ποτέ κανένας. Και ήσασταν πάντα εκεί, θεατές, σε εγκλήματα, σε ατιμίες, σε πολέμους. Εμένα τώρα. Γιατί με φτιάχνει έτσι αυτό ο κόσμος. Γιατί έχεις μείνει 10 τάγκες πίσω στο λεσβιακό τίγιο. Και είμαι σίγουρη ότι όσο είπε ο Χριστός, τα άλλαξε μετά η Εκκλησία για να κρατάει τους ανθρώπους πρόβατα. Ποια Εκκλησία σήμερα τηρεί όσο δίδαξε ο Χριστός? Πολύ Dan Brown διαβάζεις. Και ποιος σου είπε ότι αυτή είναι σωστή ή ότι το δεχόμαστε εμείς αυτό? Εγώ υπήρξα αυνητή όπως εσύ. Και αγίασα γιατί έκανα αυτό που ήθελα. Αυτό που δεν κάνατε εσείς, χωρίς να ακούσω κανέναν. Υπήρχε το άδικο γύρω μου και εγώ έκανα αυτό που πίστευα. Υπήρχαν πειρασμοί. Κι εγώ απομακρύνθηκα. Δηλαδή, ο κόσμος αυτός είναι μια σκακέρα και αν τα πιόνια παίξουν σωστά θα τα μυφθούν όταν τελειώσει το παιχνίδι. Η ζωή είναι σκακέρα. Απλά για κάθε θρησκεία οι κανόνες είναι διαφορετικοί. Για άλλους είναι πιο απλοί, για άλλους είναι πιο αυστηροί. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, σε ό,τι και αν πιστέψεις, οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι και πρέπει να παίξεις σύμφωνα με αυτούς. Ή έτσι, ή γιουβέτσι. Ποιος παίζει σήμερα σύμφωνα με τους κανόνες σας? Σύμφωνα με αυτά που μου λέτε, ο παράδεισος πρέπει να είναι άδειος. Αν δεν είναι, αναγκάστηκε ο μεγάλος και αναγνώρισε πολλά ελαφρυντικά στους πιστούς. Τι έκανες εσύ στη ζωή σου? Σπούδασες, έκανες οικογένεια, το σκόνο σας. Δεν έκλεψες. Δεν απάντησες στη γυναίκα σου. Τσουπ! Παράδεισο. Χέβε. Εντάξει μωρέ τώρα. Δεν πλήρωνες σπόρους. Έκτισες ένα φέτο πάνω στην παραλία. Ο υπολογιστής σου είναι γεμάτος τσόκτες με κουτσιρίκια. Τη γυναίκα σου, δεν ξέρω κι αν είναι κιόλας, την παντρεύτηκες επειδή είχε λεφτά και εσύ τα σκατόπαζε αυτή, δεν είσαι πιπλέτσα. Εντάξει μωρέ τώρα, αυτό είναι πτέσμα, ρε. Να σου πω, είπαμε να μας ρωτήσεις 5-10 πράγματα για να περάσουμε καλά. Εσύ το παράγεσες. Άντα μετά πάρω τώρα και ζωντσο κανένα φορμάτ ξεγυρισμένο και σε φωνάζω σε λύνη μετά. Κατάλαβα. Στα δύσκολα επιστρατεύουμε το υλικό. Οκ. Αφού θέλεις μερικές ερωτησούλες για να αρχίσει το τσιγκουράκι σου, για πες μου, ποιος έριξε τους δίδυμους πύργους? Πάσου. Τι? Άλλη ερώτηση. Υπάρχει το Άγιο Δισκοπότηρο? Πάσο. Ποιος σκότωσε τον Κένετι? Πάσο λέμε! Γιατί πάσο, γιατί δεν λέτε? Να σου πω καλύτερα, ποιος παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ. Γιατί? Γιατί ξέρουμε, αλλά δεν μπορούμε να σου πούμε. Αν σου πούμε θα πρέπει να μας γυρίσει η αμνησία μετά. Το ρισκάρεις. Μπορούμε να σου πούμε πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Αλλά για τα επόμενα 150 χρόνια, δεν μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα μας και να αποκαλύψουμε τίποτα από όσα ρωτάς. Ναι, αλλά γιατί? Μυστική συμφωνία των αφεντικών σας με τα αφεντικά μας. Και εσείς θα κάνετε αυτό που σας λένε θνητή. Τι σοϊ θα είστε? Τι λες, μωρί. Θα παρακούσω εγώ τις εντολές του πατέρα μου. Δεν είναι στεγά στον Προμηθέα. Φόρεξε εγώ να τη βγάλω καλοκαιριάτικα στον Κάφκα. Κατάλαβα. Φοβάστε το Θεό τόσο πολύ και γι' αυτό παίζετε με τους ανθρώπους. Γιατί μας ζηλεύετε που είμαστε ελεύθεροι από προκαταλήψεις και νόμους απαράδοτα. Φεύγω. Αν θες ρίξε μου αμνησία, αν δεν θες μη μου σχέστηκα. Καλύτερα να μην μάθαινα τίποτα από όλα αυτά. Δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβετε τι σας ζητάμε. Γιατί ξέρετε εσείς οι ίδιοι τι μας ζητάτε. Να κάνετε αυτό που θέλουμε, έστω και να αντίθετο με αυτό που πιστεύετε. Κάτσε και περίμενε.
Σε λίγο θα τους βάζετε όλους στο παράδεισο χωρίς ελαφρυντικά και θα βιάζει η κόλαση. Γίνονται γραφικοί και στο τέλος αλυτάρου. Τη συμπάθησα πάντως. Ωραία, ξέρεις τι. Κάθε φορά που παίζουμε μέσα στους φοιτητούς, μετά με πιάνουν οι τύψεις μου για όλο το φιλό. Α! Της έστειλε και mail πριν από λίγο η φίλη της από το κολέγιο. Τυχαία ή το προκάλεσε, νομίζω. Είναι τίποτα τυχαίο για να είναι και αυτό. Θα πάει, λέει, στη Βοστόνη σε 2 εβδομάδες και ρωτάει αν θα είναι εκεί για να βρεθούν. Θα πήγαινε όντως. Δεν το έχει σκοπό. Αλλά της ήρθε μια ξαφνική όρεξη σήμερα το πρωί. Και φυσικά, δεν θα είναι και μόνο. Θα πάρει και το φίλο της μας. Της έβαλα και 200 χιλιάρικα και στο λογαριασμό της. Τα λεφτά που θα βγάλω σε 2 εβδομάδες στο καζίνο. Πάρε στο καζίνο θα πας, ρε. Και πρόσεχε να παρθείς με τα φιές. Το έχω πει 1000 φορές θα πας το κεφάλι σου, ρε. Σκάσε, ρε, παταλαμάνα, αφού είμαι κανένα ούτσο τώρα.